Την απόφασή του να επαναδιεκδικήσει το Δημαρχιακό Θόκο του Μεσολογγίου ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Αποτελεί υποχρέωσή μας απέναντι στην ισχυρή εντολή του 64% που έχουμε λάβει από τους πολίτες του Δήμου μας να συνεχίσουμε τη δύσκολη προσπάθεια που ξεκινήσαμε την 1η Ιανουαρίου του 2007. Επίκεντρο της πολιτικής μας διαδρομής ήταν, είναι και θα είναι ο άνθρωπος. Για εμάς απαράβακτη αρχή θα συνεχίσει να αποτελεί το πρώτο πολίτη, τόνισε ο Δήμαρχος, κηρύσσοντας ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Αποτελεί υποχρέωσή μου και υποχρέωσή μας απέναντι στην ισχυρή εντολή του 64% που έχουμε λάβει από τους πολίτες του Δήμου μας να συνεχίσουμε τη δύσκολη αυτή προσπάθεια που ξεκινήσαμε την 1η Γενάρη του 2007 για τον επιπρόσθετο λόγο της ειλικρινούς σχέσης αλληλοεκτίμησης και σεβασμού με την συντριπτική πλειστουφία των πολιτών του Αιτωλικού και των Ινιαδών, όπου περίπου 25 χρόνια υπηρετώ σαν γιατρός και σαν διευθυντής στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού. Επίκεντρο της πολιτικής μας σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτό το όνειρο, σε αυτό το όραμα, θα είναι ο άνθρωπος. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, σας κοιτάω στα μάτια όλους, αγαπητοί συμπολίτες και συνδημότες στον ευρύ πλέον Δήμο, και κάνω και απευθύνω ανοιχτό κάλεσμα σε όλες τις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου για συστράτευση σε αυτόν τον δύσκολο και ανηφορικό δρόμο, ώστε να καταφέρουμε να αντιποκριθούμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της διοικητικής μεταρρύθμισης. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου έκανε έναν συνοπτικό απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του Δήμου και την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλειών που δίνουν θετική αναπτυξιακή προοπτική στο Δήμο. Διανύοντας τον τελευταίο χρόνο της πρώτης τετραετίας μας στη Δημοτική Αρχή του Μεσολογγίου, είμαστε υπερήφανοι για το αναμφισβήτητο γεγονός ότι δημιουργήσαμε και δώσαμε λύσεις σε μια σειρά προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρω την μεταφορά του ΚΤΕΛ από το κέντρο της πόλης ένα αίτημα χρόνων. Θέλω εδώ να αναφέρω ότι αυτές τις μέρες καλούμε από τον ανακριτή και από τον εισαγγελέα να καταθέσω μετά από μήνυση συμπολιτών μου γιατί μεταφέραμε το ΚΤΕΛ από την πόλη, από το κέντρο. Δεύτερο, την απαγόρευση της κυκλοφορίας των γιο ταχύ στους πεζοδρόμους του ιστορικού κέντρου ύστερα από την τοποθέτηση σταθερών και φυδιζόμενων μπαρών. Τρίτον, την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και την πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας. Τέταρτον, τη δημιουργία μεγάλου πάρκινγκ στο οικόπεδο της παλαιάς ηλεκτρικής. Πέμπτον, τις αναπλάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, σε δημοτικά διαμερίσματα, όπως είναι η πρώτη καμάρα απέναντι στο Δημαρχείο, όπως είναι στον Άγιο Παντηλίμωνα και σχεδόν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Την σύσταση και λειτουργία δημοτικού ιατρείου, στο οποίο χιλιάδες συνδημότες μας σταμάτησαν πλέον να ταλαιπωρούνται από το ΙΚΑ και από το νοσοκομείο, αλλά παράλληλα παρέχουμε και προληπτικά την ιατρική μας, όπου εκεί συστηγάζουμε το βοήθεια στο σπίτι και παρέχουμε υπηρεσίες σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα με συγκεκριμένο πρόγραμμα και με άρση συνεργασία με το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Πέραν αυτών των λύσεων, προωθήσαμε και βελτιώσαμε την καθημερινότητα. Θα αναφερθώ δε σε δεσμικά θέματα που πέτυχε ο Δήμος Μεσολογγίου. Τι πετύχαμε? Πέτυχε να είναι ο πρώτος Δήμος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα εκτελέσει έργο από το ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την Ομαρχία και τις τεχνικές υπηρεσίες και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην είσοδο της πόλης στην Αγίου Αθανασίου, από τα Φανάρια μέχρι την είσοδο της πόλης κοντά στην Πύλη. Είναι το πρώτο έργο από το ΕΣΠΑ που ανακοίνθηκε επίσημα και δημοπρατείται περίπου σε μία εβδομάδα. Ολοκληρώσαμε και αποκαταστήσαμε τη χωματερή της Κλίσοβας και δημιουργήσαμε χώρους πρασίνου. Υλοποιούμε την επέκταση του αποχητευτικού δικτύου στην πόλη, στον Άγιο Θωμά, την Αγγλιά και την περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Εκπονούμε μια σειρά μελετών για έργα υποδομής στην περιοχή του σχεδίου πόλης και αναφέρομαι στην ίδρυφη και αποχέτευση,
που μπορούν να χρηματοδοτηθούν άμεσα με το άγγιγμα του ΕΣΠΑ. Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου δεν παρέλειψε να καυτηριάσει την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα όρια του Δήμου, εστιάζοντας όμως το ενδιαφέρον του στις προκλήσεις που δημιουργούνται από την διοικητική μεταρρύθμιση για τις νέες αρμοδιότητες του Δήμου. Ύστερα από την ψήφιση του νομοσχεδίου για την διοικητική μεταρρύθμιση, μια νέα εποχή ξεκινά για το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, που αναμένεται να δημιουργήσει μια προοπτική πρόοδου για όλο το εύρος του. Ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι αλήθεια, δημιούργησε ένα συρρυκνωμένο Δήμο και μας πλήγωσε όλους. Όμως, το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου είναι πολύ κρίσιμο, ώστε η προσαρμογή στις απαιτήσεις της διοικητικής μεταρρύθμισης να γίνει αποτελεσματική στη συνολική λειτουργία του Δήμου, προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν από την πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου Δήμου να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται η συνέργεια τόσο των συναδέλφων των Δήμων Ινιαδών και Αιτωλικού, όσο και των υπαλλήλων. Και αυτό είναι το πρώτο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε και πιστεύω ότι θα το κερδίσουμε. Είναι ένα στοίχημα στο οποίο δεν χωρούν εγωισμοί, μικροπολιτικές και τοπιστικές αντιλήψεις.